30 Απριλίου του 2018, 8 η ώρα το απόγευμα, στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Βενιαμίν Νετανιάου, έβγαλε ένα διάγγελμα στα αγγλικά και στα εβραϊκά, στο οποίο αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το Ιράν κοροϊδεύει όλο τον κόσμο σχετικά με τη λεγόμενη συμφωνία περί των πυρηνικών. Ας μην ξεχνιόμαστε. Επί διακυβέρνησης του Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα υπογράφηκε μία θλιβερή συμφωνία στην οποία το Ιράν θα μπορούσε να προχωρήσει προς τη δημιουργία πυρηνικών όπλων και καλά, λέγοντας ότι το ίδιο δεν χρησιμοποιεί το ουράνιο για πυρηνικά και συγκεκριμένα για πυρηνικά όπλα. Ο Νετανιάου από τότε και στον ΟΗΕ και οπουδήποτε φώναζε ότι το Ιράν κοροϊδεύει την ανθρωπότητα. Ελάχιστοι όμως ήταν να τον ακούσουν. Ο Ομπάμα ήταν εναντίον του. Και όλοι ξέρουμε, και το λέω αυτό με ανοιχτά, ότι ο Ομπάμα είναι δυστυχώς ένας liberal φασίστας και πόσο μάλλον ο τύπος αυτός έχει μεγαλώσει ισλαμικά. Με ισλαμιστή πατέρα και ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του για αρκετά χρόνια ισλαμιστή. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο Ομπάμα και όλο το επιτελείο που έφερε τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, που ήταν βασικά ισλαμικός χειμώνας. Ο Ομπάμα, ο οποίος ενίσχυσε το ISIS. Ο Ομπάμα, ο οποίος ενίσχυσε την Ισλαμική τρομοκρατία παντού και εναντίον της ίδιας της Αμερικής, πόσο μάλλον εναντίον του ίδιου του Ισραήλ. Ένας Ομπάμα που πολέμησε το Ισραήλ συνέχεια. Και σε ένα σημείο είχαμε πει ότι και αυτό το θέλημα του Θεού, για να αρχίσει ο λαϊκός λαός, ιδιαίτερα στο Ισραήλ, να ξυπνάει και να καταλαβαίνει ότι η Αμερική δεν είναι ο μεγάλος σωτήρας. Ο μόνος σωτήρας του λαού του Ισραήλ είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Και γι' αυτό εμείς είμαστε εναντίον του Ομπάμα από την πρώτη στιγμή. Όμως μαζί με τον Ομπάμα υπήρχαν και οι λεγόμενοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι πάντα θα είναι εναντίον του Ισραήλ. Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ξεπεράσει τον θλιβερό, δολοφονικό αντισημιτισμό τους. Μια Ευρώπη η οποία έχει χύσει το εβραϊκό αίμα επί τους αιώνες. Μια Ευρώπη η οποία ακόμα και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί είναι βαθιά αντισημιτική. Και γι' αυτό πολεμάει το μόνο εβραϊκό κράτος στον κόσμο. Αλλά μαζί με αυτούς υπήρχαν και οι διάφοροι Εβραίοι, θα λέγαμε. Εβραίοι βέβαια μόνο στους τύπους, όχι στην ουσία, δυστυχώς. Οι οποίοι ταυτίστηκαν με τον Ομπάμα, ταυτίστηκαν με τους αριστερούλιδες, με τους liberals. Είτε αυτοί είναι οι λεγόμενοι Εβραίοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αρκετοί από αυτούς. Άσχετα αν αρκετοί από αυτούς δεν είναι καν Εβραίοι σύμφωνα με τον εβραϊκό θρησκευτικό νόμο, την Αλαχά. Και διάφοροι liberals Εβραίοι, οι οποίοι βασικά έχουν ξεπουλήσει τον εβραϊσμό τους στο όνομα της liberal ιδωλολατρείας τους. Είτε ιδιαίτερα στο μέσο πόλη της Αμερικής, είτε στην Ευρώπη, είτε ακόμα και μέσα στο κράτος του Ισραήλ, οι διάφοροι αριστερίσκοι. Οι οποίοι και αυτοί έτρεξαν να υποστηρίξουν τη συμφωνία με το Ιράν. Και μάλιστα στο Ισραήλ υπάρχουν κάποιοι αριστεροί, οι οποίοι είναι τόσο φανατισμένοι εναντίον του Νετανιάου και εναντίον των δεξιών και πατριωτών Ισραηλινών Εβραίων, της πλειοψηφίας δηλαδή του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ, που σου λένε ότι προτιμάμε να είμαστε κάτω από την εξουσία του Ιράν παρά κάτω από την εξουσία του δικτάτορα, όπως λένε δήθεν, Νετανιάου. Ενώ στην ουσία αυτοί είναι οι αληθινοί δικτάτορες, που έχουν δυστυχώς κυριαρχήσει μέσα σε διάφορες ισχυρές θέσεις εξουσίας του κράτους αντιδημοκρατικά. Αμυντιάρο Νετανιάου, δικτάτορας ο Νετανιάου, 4 φορές η πλειοψηφία του εβραϊκού λαού τον έχει ψηφίσει ως πρωθυπουργό. Είναι αυτός δικτάτορας? Άλλοι είναι εδώ πέρα οι δικτάτορες και άλλοι εδώ πέρα είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν
τις χούντες, την αριστερή χούντα που υπάρχει μέσα στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, 30 Απριλίου του 2018 βγαίνει ο Νετανιάου και ρίχνει τις μάσκες του Ιράν, αλλά μαζί με αυτό ρίχνει και τις μάσκες του Ομπάμα και όλων των υποστηρικτών του Ομπάμα, των Ευρωπαίων και όλων των υποστηρικτών των Ευρωπαίων, αλλά ρίχνει και τις μάσκες των αριστερών ακόμα και μέσα από τους αριστερούς του Ισραήλ, τους εθνοπροδότες και τους εθνομηδενιστές. Αλλά μαζί με αυτό αποκαλύπτει μία από τις σπουδαιότερες επιχειρήσεις που έκανε η Μοσάντ τα τελευταία χρόνια. Φεβρουάριο του 2016 η Μοσάντ ανακαλύπτει ότι στη συνοικία Σοραμπάντ στη νότια Τεχεράνη υπάρχει ένα κτίριο στο οποίο από πίσω, από κάτω, φυλάσσονται αρκετά από τα υλικά και το σχέδιο για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν. Από τότε η Μοσάντ αρχίζει και παρακολουθεί αυτό το κτίριο. Ιανουάριο του 2017 παίρνεται η απόφαση και ξεκινάει η επιχείρηση για να το Ισραήλ να πάρει πίσω από αυτά τα υλικά. Πράκτορες της Μοσάντ καταφέρνουν να αρπάξουν μέσα σε ένα βράδυ 55.000 σελίδες υλικού σχετικά με τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, όπως και 55.000 φακέλους που είναι καταγραμμένους σε 183 CD. Και το ίδιο ακριβώς βράδυ τα φέρουν στο Ισραήλ. Πώς το έκαναν αυτό, δεν ξέρουμε φυσικά. Στο μέλλον ίσως θα ανακαλυφθούν κάποια πράγματα. Αλλά μισός τόνος υλικού σχετικά με το πρόγραμμα το πυρηνικό για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν βρίσκεται πια στα χέρια του Ισραήλ. Και ο Νετανιάου το δείχνει. Το δείχνει μπροστά σε όλους. Σε όλο τον κόσμο. Έτσι για να ξέρουν οι εχθροί του Ισραήλ ότι με τη βοήθεια του Θεού ο εβραϊκός λαός, ο ισχυρός Ισραηλινός εβραϊκός λαός του σήμερα, διαμέσου του Ισραηλινού στρατού, του Τσάλ, διαμέσου της Μοσάντ, διαμέσου των μυστικών υπηρεσιών, του στρατού και οτιδήποτε άλλο, είναι εδώ για να χτυπήσει τον κάθε εχθρό του εβραϊκού λαού και του λαού του Ισραήλ. Ξεκάθαρα πράγματα. Με τη βοήθεια του Θεού πάντα. Και έτσι, φυσικά ο Νετανιάου ρίχνει τη μάσκα του Ιράν, όπως και ρίχνει και τη μάσκα και διάφορων σπιούνων που έχουν εισχωρήσει μέσα στις Ισραηλινές θέσεις εξουσίας, που προσπαθούν να πριονίσουν τον Νετανιάου εκ των έσω. Αμήν τι άλλο, δυστυχώς, ο ίδιος ο αρχιστράτηγος του Ισραήλ, ο οποίος δεν είναι κοινό μυστικό στο Ισραήλ ότι είναι αριστερούλης, προωθημένος από τις αριστερές επίσης αυτές ελίτες στο Ισραήλ, τις liberal φασιστικές ελίτες, ο Άιζενκοτ, βγήκε και είχε πει πριν λίγο καιρό ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι σωστή και ότι το Ιράν δεν ψεύδεται. Βέβαια, κατά τη δική μου γνώμη, είναι ένας πολύ ισχυρός λόγος τώρα αυτός ο τύπος να ξηρά, αν και τελειώνει πια η θητεία του και δόξα τω Θεώ να απαλλαγούμε από αυτόν, αν και θα έρθουν άλλοι αριστεροί από πίσω του που προωθούνται επίσης, ίσως και χειρότεροι από αυτόν. Κανονικά ήταν ένας ισχυρός λόγος να ξυλωθεί άμεσα. Ιδιαίτερα αυτός ο ποταπός τύπος που έστειλε τον ήρωα Ισραηλινό στρατιώτη Ελώνα Ζαριά στη φυλακή. Αν μη τι άλλο απελευθερώνεται αυτές τις ημέρες ο ήρωας, ο Εβραίος ήρωας Ισραηλινός στρατιώτης Ελόρ Αζαριά και ο λαός του Ισραήλ είναι με το μέρος του. Έτσι λοιπόν, αυτό ακριβώς συμβαίνει 30 Απριλίου του 2018, ακριβώς μία μέρα μετά την αεροπορική επίθεση που έγινε στη Συρία, όπου καταστράφηκαν 200 πύραυλοι του Ιράν, οι οποίοι ήταν να χτυπήσουν το Ισραήλ.
Και εκεί σκοτώθηκαν επίσης και 18 Ιρανοί μέσα στη Συρία. Μη τι αν όλοι ξέρουμε ότι στη Συρία επίσης το Ιράν κάνει ό,τι θέλει. Και μάλιστα αρκετοί λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι το Ισραήλ εκείνο το οποίο χτύπησε. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει επίσης επειδή στις 12 Μαΐου του 2018 ο πρόεδρος ο σημερινός της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να δώσει απόφαση εάν θα συνεχίσει, αν συνεχίσουν οι ΗΠΑ να στηρίζουν τη συμφωνία με το Ιράν. Και ήδη το βράδυ της 30 Απριλίου του 2018, μετά την ανακοίνωση του Νετανιάου, ο Τραμπ βγαίνει και λέει ότι ο Νετανιάου ήταν 100% σωστός ήδη από το 2015 που φώναζε εναντίον του Ιράν. Και ότι ο Νετανιάου στέλνει το σωστό μήνυμα προς το Ιράν. Έτσι, για να ξυνήσουν τα προσωπάκια όλων των αριστερού λιδών, όλων των liberal φασιστών ανά τον κόσμο, όλων των αντισιωνιστών και κρυφοαντισημιτών. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ, εμείς βασικά πάντα έχουμε την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο και τελικά το κράτος του Ισραήλ, όπως είπαμε, είναι εδώ για να μείνει. Είναι εδώ για να μείνει και για να προωθηθεί, για να φέρει την τελική λύτρωση και τη μεσιανική εποχή και το Μεσσία σε όλη την ανθρωπότητα. Γιατί αυτό είναι το θεϊκό σχέδιο. Και το Ιράν και οποιοδήποτε, και οποιοδήποτε άλλος εχθρός, όπως η ψευτοπαλαιστίνη κτλ., που στέκονται και όσοι όλοι τους υποστηρίζουν από πίσω, που στέκονται μπροστά στον εβραϊκό λαό και μπροστά στο εβραϊκό κράτος, τελικά θα εξολοθρευτούν εντελώς. Ο λαός του Ισραήλ είναι εδώ για να ζήσει. Am Ισραήλ, Χάι! Ο λαός του Ισραήλ ζει.